Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο Επίκεντρο, εδώ από τη Γνώμη Τηλεόραση για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Απόψε θα μιλήσουμε για βιβλία που η συγγραφή τους γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με πολλά άλλα θέματα και κυρίως από ανθρώπους επιστήμονες και συγκεκριμένα ο απόψινός εκλεκτός προσκεκλημένος μας είναι ένας έγκριτος νομικός, γνωστός πλέον σε όλους σας μέσα από τις εκπομπές που κάθε Παρασκευή τον απολαμβάνουμε στους δέκτες της τηλεόρασής μας και ομιλώ για τον Θωμά Καλοκύρη, ο οποίος εκτός από νομικός, ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά και κυρίως είναι συγγραφέας δύο καταπληκτικών λογοτεχνικών βιβλίων. Κύριε Καλοκύρη, καλώς ήρθατε. Με μια άλλη ιδιότητα αυτή τη φορά, εκτός του νομικού, ο κόσμος εδώ και αρκετό καιρό, μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασης, από τη Γνώμη τηλεόραση, σας γνωρίζει για τις συμβουλές που δίνετε, τις νομικές συμβουλές που δίνετε. Απόψε όμως, είστε προσκεκλημένος μου για να μιλήσουμε για τα δύο βιβλία που γράψατε, το «Ονείρον άθυρμα», το οποίο αποτελεί μια συλλογή διηγημάτων και ποιημάτων, και το «Η ιστορία των σκιών», το οποίο είναι μυθιστόρημα. Πώς αποφασίσατε, κύριε Καλοκύρη, να ασχοληθείτε με τη συγγραφή τέτοιων βιβλίων? Καταρχήν, καλησπέρα και από μένα και σας και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά δική μας. Πολύ ωραία πρόσκληση να συζητήσουμε και για κάτι τέτοιο, δηλαδή για κάτι λογοτεχνικής φύσεως θέμα, παρά μόνο για τα νομικά. Το ότι ασχολήθηκα με λογοτεχνικά βιβλία, κατά κάποιο τρόπο ήταν μια απόφαση που προηγείτο της απόφασης να σπουδάσω στη νομική. Δηλαδή, από μικρός διάβαζα, μου άρεσαν τα βιβλία τα λογοτεχνικά, να τα διαβάζω σαν αναγνώστης. Αυτό δείχνει ευαισθησία. Όλοι οι συγγραφείς κρύβουν και οι ποιητές μια ευαισθησία ιδιαίτερη μέσα τους. Πιστεύω ότι όλοι μας κρύβουμε μια ευαισθησία μέσα μας και όλοι μας με κάποιο τρόπο την εκφράζουμε. Άλλος για τις τέχνες, mm-hmm. άλλος για τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους αγαπημένους του. Η τέχνη λοιπόν είναι ένας πολύ ωραίος δρόμος, ένα πολύ ωραίο μονοπάτι για να εκφράσει κανείς τις ανησυχίες του και να εκφραστεί. Όχι αποκλειστικά με σκοπό να εκτεθεί, δηλαδή η τέχνη είναι κάτι το οποίο κάνουμε και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Αν ζωγραφίζουμε, γιατί μας αρέσει ζωγραφική, μπορεί να κάνουμε έναν ωραίο πίνακα απλά και μόνο για να απολαύσουμε την δημιουργία. Mm-hmm. Το ίδιο και με τα βιβλία. Όταν ξεκίνησα λοιπόν να γράφω, ήμουνα στο γυμνάσιο και δεν ήταν τίποτα άλλο παρά στίχους και διηγήματα τα οποία έγραφα στο τετράδιό μου για εμένα, όταν είχα ελεύθερο χρόνο ή όταν ένιωθα την ανάγκη. Αργότερα λοιπόν, καθώς αυτή η συγγραφή έγινε όχι απλά χόμπι, αλλά και ένας τρόπος ζωής, δηλαδή να γράφω πέντε στίχους, να γράφω ένα δίηγμα, μια ιστορία. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα και ένιωσα ότι μπορώ να προχωρήσω στο επόμενο βήμα, επέλεξα κάποια διηγήματα και ποίηματα, mm-hmm. τα οποία ξεχώρισα καθ' όλη τη διάρκεια από τα εφηβικά μου χρόνια μέχρι τα φοιτητικά μου χρόνια, και μετά από μια επικαιροποίησή τους τα έβαλα σε μια συλλογή και τα έστειλα σε εκδοτικούς για έκδοση. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο σας λογοτεχνικό σύγγραμμα. Τον «Ονείρον άθυρμα». Όπως είπαμε, αποτελεί μία συλλογή διηγημάτων και ποιημάτων, κάθε ένα με την ιδιαιτερότητά του. Τι εξυμνείτε μέσα εκεί, τι θέλετε να πείτε, ποιος είναι η εσωτερική ανάγκη που νιώσατε για να μπορέσετε να συγγράψετε αυτό το έργο? Είτε όπως είπατε μια συλλογή διηγημάτων, ποιημάτων, οπότε το καθένα έχει και λίγο πολύ τη δική του φωνή. Κάτι προσπαθεί να πει. Το τι πάει να πει ένα διήγημα δεν σημαίνει ότι ο συγγραφέας από πριν το έχει στο μυαλό του, αλλά μπορεί γράφοντας να βγει νόημα ή ακόμα και μετά, αφού ολοκληρωθεί, να αποκτήσει τη δική του ιστορία, το δικό του νόημα, το οποίο δεν είναι ίδιο και σε όλους τους αναγνώστες. Να πω ένα παράδειγμα από το βιβλίο. Είναι ένα διήγημα που ονομάζεται το Αιγαιρετήριο, και εκεί το διήγημα διαδραματίζεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι λοιπόν ένας ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά του το πρωί, οδηγάει στον περιφερειακό και σκέφτεται ότι δεν είναι ευχαριστημένος με τη ζωή του, με όλα αυτά που έχει και με όλα αυτά που κάνει, και θα θέλει να ζήσει αλλιώς, να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε έχετε η ώρα κάθε πρωί που περνάει από το ίδιο σημείο και σκέφτεται αν μπορεί να στρίψει δεξιά και να πάει στη δουλειά του και να συνεχίσει τη ζωή του, ή να στρίψει αριστερά και να φύγει εκτός πόλης και να κάνει το όνειρό του ή ό,τι άλλο θέλει. Και κάθε μέρα συνεχίζει και στρίβει δεξιά πηγαίνοντας στη δουλειά του. Οπότε έχετε ώρα που λέει ή σήμερα ή ποτέ.
θα στύψει δεξιά ή αριστερά. Αυτό δεν είναι κάτι που το έχουμε νιώσει όλοι μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναρωτιόμαστε στην πορεία της ζωής μας αν θα θέλαμε, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, αν αυτό που κάνουμε δεν μας εκφράζει 100%, αν βρούμε τη δύναμη να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Είναι κάτι που αφορά όλους μας, πιστεύω. Στο συγκεκριμένο δείγμα δεν θα πω αν τελικά στρίβει ή όχι, αλλά η ανησυχία την οποία εξέφρασα και η οποία είναι κάτι κοινό σε όλους μας και δεν φεύγει και ποτέ, είναι αν τελικά αυτό που κάνω είναι αυτό που θέλω. Και εδώ υπάρχουν πολλά που πρέπει να σκεφτούμε. Δηλαδή, είμαστε ποτέ απόλυτα ευχαριστημένοι με τη ζωή μας ή μήπως πάντα θέλουμε κάτι άλλο το οποίο δεν έχουμε. Γιατί αν είναι έτσι, σημαίνει ότι σωστά επιλέξαμε το δρόμο αυτόν, απλά πάντα αυτό που δεν έχουμε φαίνεται πιο ελκυστικό για κάποιο λόγο σε εμάς. Και αν το επιλέγαμε, θα θέλαμε αυτό που έχουμε τώρα. Άρα, δεν είναι τόσο απλό το να σπάσω τα δεσμά της καθημερινότητας. Το θέμα είναι να δω για ποιο λόγο βρίσκομαι εδώ και αν βρίσκομαι εδώ με δική μου θέληση και κατά πόσο αυτό είναι ανεκτό από μένα. Τι θα λέγατε, κύριε Καλοκύρη, για αυτόν, για Παύλα, για αυτούς που αναζητούν κάτι το διαφορετικό. Στον έρωτα, στη ζωή, στη δικαιοσύνη, στην ελευθερία του λόγου. Πιστεύετε ότι όλα αυτά τα ερωτήματα δεν γεννιούνται στο μυαλό καθημερινά ενός ανθρώπου? Ακριβώς, είναι ερωτήματα που είναι μέσα μας λίγο πολύ και εκφράζονται ακόμα και στο παραμικρό που θα κάνουμε. Το κατά πόσο νιώθουμε ελεύθεροι να πούμε την άποψή μας, για παράδειγμα. Και οι νεότεροι ιδίως νομίζω ότι πάντα έχουν αυτή τη φλόγα μέσα τους να αλλάξουν τον κόσμο, να δημιουργήσουν ένα καλύτερο κόσμο. Και αυτό είναι το υγιές και έτσι πρέπει να είναι. Από εκεί και πέρα, το τι επιλέγουμε στον έρωτα, στη δουλειά μας, στους ανθρώπους γύρω μας, είναι και θέμα ιεράρχησης. Δηλαδή, τι είναι πιο σημαντικό για μας, οι σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω μας ή η δουλειά μας. Ή αν είναι και τα δύο, πού δίνουμε προτεραιότητα και πού χάνεται η ισορροπία. Πιστεύετε όμως ότι με το σημερινό τρόπο ζωής ή όπως είναι αναγκασμένος να ζει ο καθής από εμάς, του δίνεται η δυνατότητα επιλογής? Σε όλα αυτά που είπαμε. Πολλά πράγματα είναι κοινωνικές αναγκαιότητες και πολλά πράγματα δεν είσαι απόλυτα ελεύθερος να τα επιλέξεις, γιατί η ελευθερία μας περιορίζεται και από την ελευθερία των άλλων και από την ελευθερία του κοινωνικού συνόλου. Όμως το να σκέφτεσαι είναι κάτι και το να ονειρεύεσαι, το οποίο είναι αποκλειστικά δικό σου θέμα και κανείς δεν μπορεί να στο απαγορεύσει. Ακόμα και αυτός ο οποίος μπορεί να δουλεύει όλη μέρα και το βράδυ που θα γυρίσει στο σπίτι του, θα αγκαλιάσει τα παιδιά του, τη γυναίκα του και θα κάνει 5 ώρες σκέψεις ή θα πιάσει ένα ωραίο βιβλίο, όπως κάνω εγώ, γιατί το βράδυ και αφαιρεθεί σε κάποιες σελίδες και ξεχαστεί από όλα αυτά που τον προβληματίζουν. Και αυτή είναι μια μορφή δημιουργικότητας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάντα παραγωγικοί με την έννοια να δουλεύουμε και να βγάζουμε χρήματα ή να κάνουμε πράγματα. Παραγωγικότητα είναι το να νιώθουμε μέσα μας παραγωγική και δημιουργική με τον εαυτό μας. Εγώ πάλι όμως θα ξαναρωτήσω ότι είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε, ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά κατά πόσο μας ολοκληρώνει σαν άνθρωπο αυτό το πρέπει. Πρέπει να εργαστούμε, πρέπει να τρέχουμε καθημερινά, πρέπει να ανεχόμαστε πράγματα, πρέπει πολλές φορές άλλα να σκεφτόμαστε, άλλα να θέλουμε και άλλα να είμαστε αναγκασμένοι να υιοθετήσουμε. Νομίζω ότι δεν είναι ότι καλύτερο αυτό που βιώνει ο καθένας από εμάς. Δυστυχώς τα πρέπει ορίζουν τη ζωή μας και η ανάγκη είναι ο μεγαλύτερος οδηγός. Όταν έχουμε ανάγκη για κάτι, για να ζήσουμε, για να επιβιώσουμε, τότε θα δουλέψουμε. Και έτσι είναι. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε τον εαυτό μας όπως θέλουμε εμείς. Μέσα μας, στη σχέση μας με τους άλλους και στην καθημερινότητά μας. Πάντως σίγουρα η ζωή όλων μας είναι γεμάτη από πρέπει. Αυτό δεν εμποδίζει όμως ακόμα και τις διαπροσωπικές σχέσεις και μιλάω και τις ερωτικές μας σχέσεις, Παύλα, τον ερωτευθούμε έναν άνθρωπο. Δεν έχει αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε ακόμα και γι' αυτό το τόσο όμορφο συνέστημα που καθορίζει τη ζωή και κυρίως των νέων ανθρώπων. Έτσι, και είναι αλήθεια ότι οι ψυχολόγοι, γιατί δεν είμαι ψυχολόγος, τελευταίο καιρό κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου για τις ανθρώπινες σχέσεις. Το πόσο εύθεραστες είναι, το πόσο σπάνια μια σχέση μπορεί να κρατήσει στον χρόνο και να αντέξει αντικσότητες και πόσο λίγο είμαστε διατεθειμένοι να συμβαζόμαστε απέναντι στα θέλω του συντρόφου μας ή του φίλου μας. Και αυτό είναι γενικότερα ένα θέμα, ένα πρόβλημα που αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις και την ποιότητά τους. Και σίγουρα σχετίζεται με αυτό που είπατε, δηλαδή με τα πρέπει της ζωής, με τις επιτακτικές ανάγκες
και με όλο αυτό που μας εγκλωβίζει στο να είμαστε εδώ που είμαστε. Είστε νομικός και ένας έγκριτος νομικός. Οπότε καθημερινά, στο πλαίσιο της δουλειάς σας, καλείστε να αντιμετωπίσετε τέτοια θέματα κοινωνικού περιεχομένου. Καλείστε να αντιμετωπίσετε προβλήματα ανθρωπίνων σχέσεων. Η ζωή έχει γίνει μια ζούγκλα, θα μου επιτραπεί να πω. Πώς πιστεύετε ότι αυτό που αισθάνεται ο καθένας εσωτερικά μέσα του, τα όνειρα που κάνει, τα θέλω του, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα? Το να ανεβόμαστε είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε ποτέ. Γιατί πιστεύω σε ένα βαθμό τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Μπορεί όχι ακριβώς όπως το θέλουμε, δηλαδή αν κάποιος ονειρεύεται να γίνει εκατομμυριούχος, μπορεί να μην γίνει ποτέ. Αλλά αν ζει έχοντας στο μυαλό του ότι έχει αυτά που χρειάζεται, τότε θα είναι πλούσιος χωρίς να χρειάζεται τα χρήματα. Θέλω να πω, εμείς οι ίδιοι χτίζουμε και το γύρο κόσμο μας απλά με τη σκέψη μας, με το πώς βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας. Μπορεί να το καταλάβετε αυτό απλά και μόνο όταν ξυπνήσουμε μια μέρα με ωραία διάθεση. Και αυτή η ωραία διάθεση μας κάνει να βλέπουμε τα πράγματα γύρω μας όμορφα. Να μιλάμε όμορφα σε αυτό που παίρνουμε τον καφέ μας, να χαιρετάμε τους ανθρώπους στη δουλειά και να έχουμε ένα χαμόγελο στα χείλη. Και υπάρχει μια άλλη μέρα που είμαστε με κακή διάθεση και όλα μας πάνε στραβά ή όλα μας φαίνονται ότι πάνε στραβά. Άρα αυτό που νιώθω μέσα μου πιστεύω ότι λίγο πολύ βγαίνει και στη ζωή μου έξω, όσο και αν τα πράγματα δεν είναι ιδανικά και δύσκολα. Είστε ένας νέος άνθρωπος, καταρτισμένος. Θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε στο σήμερα και όχι στο αύριο? Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει η αναβολή στη ζωή μας? Πολύ καλή ερώτηση και σίγουρα δεν έχω την εύκολη απάντηση. Παρότι πιστεύω ότι πρέπει να ζούμε στο σήμερα, το δικό μου μυαλό είναι μόνιμο στο αύριο. Στο τι θα κάνω το βράδυ, τι θα κάνω αύριο το πρωί, τι υποχρεώσεις έχω την άλλη εβδομάδα, τι θα γίνει τον άλλο μήνα. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι ανθρώπινο συνέστημα το να έχουμε στο νου μας το αύριο, την ανησυχία και όλα αυτά. Απλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το σήμερα, το να ζήσουμε σήμερα. Και το να ζήσουμε σήμερα δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι πρέπει να πάμε σε ένα καλό εστιατόριο ή να κάνουμε μια φοβερή βόλτα. Απλά να σταματήσουμε λίγο από αυτό που κάνουμε, να πάρουμε μερικές ανάσες και να ηρεμήσουμε. Ή να πάρουμε τηλέφωνο ένα δικό μας άνθρωπο και να πούμε δύο ωραία λόγια. Αυτό είναι η ζωή. Δεν είναι ούτε πολυτέλεια. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Στο έργο σας παρουσιάζεται με πολύ γλαφυρό τρόπο την γένεση και την εξέλιξη της κοινωνιολογικής εξέλιξης. Πώς το έχετε σκεφτεί αυτό? Αναφέρεστε μάλλον στο μυθιστόρημα. Στο μυθιστόρημα. Ως προς αυτό, όταν ολοκληρώθηκε η συλλογή και αργότερα και κατάλαβα ότι το να εκδώσεις, και αυτό το λέω προς όλους, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Σήμερα ιδίως εκδίδονται πάρα πολλά βιβλία από πολλούς Έλληνες. Και αυτό είναι κάτι όμορφο. Άρα, αν γράφεις και σου αρέσει, δεν είναι τίποτα αδύνατο. Όταν λοιπόν μετά από αυτό άρχισα να γράψω το πρώτο μου μυθιστόρημα, το οποίο το έγραφα πάνω από 4 χρόνια, λόγω παράλληλων ενασχολήσεων, και εξεδόθη τελικά με τίτλο Ιστορία των Σκιών από τις εκδόσεις Πηγή το 2020. Mm-hmm. Έχει μια κοινωνιολογική διάσταση, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, με την έννοια ότι αντιμετωπίζει τόσο το πώς μια συνωμοσιολογία μπορεί να χτιστεί και να καλύψει μια πραγματικότητα και πώς οι ήρωες χάνονται μέσα σε αυτό, αλλά και το πόσο σημαντική είναι η δύναμη της γνώσης για την ανθρώπινη κατανόηση του κόσμου γύρω μας. Πιστεύετε στη δύναμη, και όταν λέμε δύναμη της γνώσης, πόσο ισχυρό είναι αυτό για έναν άνθρωπο? Η γνώση... Και η γνώση γενικά. Δεν μιλάμε μόνο το να πάει κάποιος να μορφωθεί. Μιλάμε η γνώση που μπορεί να την έχει και ένας απλός άνθρωπος που δεν του δόθηκε η δυνατότητα στη ζωή του να σπουδάσει και να αποκτήσει πτυχία. Όποιος κατέχει τα κλειδιά της γνώσης, mm-hmm. κατέχει και τα κλειδιά της εξουσίας και του πλούτου στον κόσμο. Και αυτό το απέδειξε η ιστορία. Οπότε και πάντα, όποιος είχε ένα καλύτερα πληροφορημένος για το τι συμβαίνει πραγματικά, είχε ένα τεράστιο προβάδισμα απέναντι όλων των αντιπάλων, είτε πολιτικών αντιπάλων είτε κοινωνικών αντιπάλων. Σήμερα τα πράγματα λίγο έχουν αλλάξει. Δηλαδή, βλέπουμε τόσες πολλές πληροφορίες, τόσο πολύ γνώση γύρω μας, που το σημαντικό είναι πλέον να καταλαβαίνουμε τι είναι σωστό, τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές. Και αυτό προϋποθέτει πλέον και ένα κριτήριο μέσα μας, μια ικανότητα, κριτική σκέψη λέγεται αυτό, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το τι μπορούμε να εμπιστευτούμε ως αληθινό. Από εκεί και πέρα, και το βιβλίο αφορά μια ιστορία στο παρελθόν της απαγορευμένης γνώσης, όπου κάποτε είχε αποφασίσει το Βατικανό να δημιουργήσει μια λίστα απαγορευμένων βιβλίων. Ακριβώς. Και εκεί, και αυτό βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα φυσικά, αλλά μυθοπλασία, συμπεριλήφθηκαν όλα τα σημαντικά βιβλία της αρχαίας ελληνικής
βιβλιογραφίας και της ρωμαϊκής και αποφάσισε ότι αυτά είναι απαγορευμένα και δεν κάνουν να τα διαβάζουν ο κόσμος. Διότι αν τα διαβάσουν θα αρχίσουν να σκέφτονται και αν αρχίσουν να σκέφτονται θα αρχίσουν να αμφιβάλλουν και αν αρχίσουν να αμφιβάλλουν θα αρχίσουν να ζητάνε περισσότερα πράγματα, περισσότερες ελευθερίες, περισσότερα δικαιώματα. Και αυτό φόβιζε πάντα αυτούς που κυβερνούν αυταρχικά. Άρα πιστεύετε ότι η γνώση είναι δύναμη. Και καλό είναι για τους υψηλά ιστάμενους να κρατήσουν το λαό, τον απλό άνθρωπο, πολύ πιο κάτω από αυτούς. Όπως είπατε, από τη στιγμή που είναι δύναμη, αυτό κάποια στιγμή μπορεί να γίνει όπλο στα χέρια των απλών ανθρώπων και να αποβεί εις βάρος όλων αυτών, που για τους δικούς τους λόγους θέλουν να αποκρύπτουν πράγματα για το δικό τους συμφέρον πρώτα απ' όλα. Πιστεύετε ότι η επιστήμη είναι ο καλύτερος τρόπος για να κατακτηθεί η γνώση? Η επιστήμη σίγουρα έχει αποδείξει ότι έχει τα κατάλληλα εργαλεία mm-hmm. για να φτάσουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Χωρίς τα εργαλεία που παρέχει η επιστήμη, ιδιαίτερα οι φυσικές επιστήμες, mm-hmm. δεν μπορούμε να συνάγουμε συμπεράσματα, άρα δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τη γνώση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι επιστήμονας για να φτάσεις στη γνώση. Ακριβώς. Γιατί και ένα θεώρημα αλουνού που σήμερα μπορείς να το καταλάβεις, όπως το θεώρημα του Νεύτωνα για τη βαρύτητα ή του Αϊνστάιν για τη σχετικότητα, είναι ένα είδος γνώσης, χωρίς να χρειάζεται να είσαι φυσικός για να το καταλάβεις. Το ίδιο και στη νομική επιστήμη, που είναι επίσης μια πολύ σύνθετη επιστήμη, ότι μέσω του συγκεκριμένου τρόπου έρευνας και μεθοδολογίας μπορείς να καταλήξεις ένα νομικό συμπέρασμα, το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι είναι απόλυτο, γιατί μπορεί ένας άλλος με την ίδια μεθοδολογία να καταλήξει ένα διαφορετικό. Και αυτό είναι το ωραίο στο επιστημονικό διάλογο. Θα έλεγα ότι είναι ένα κομμάτι της γνώσης η επιστήμη και δεν ταυτίζονται ούτε η μόρφωση. Η ιστορία των σκιών είναι μια ιστορία που διαδραματίζεται λίγο μετά τον Μεσαίωνα. Είναι μια ιστορία που ακροβατεί ανάμεσα στην αλήθεια και στη φαντασία, σαν μια προσπάθεια να πετύχει τι? Η ιστορία ξεκινάει όταν ένας φοιτητής νομικής αναλαμβάνει, παρότι ο ίδιος είναι πολύ ορθολογιστής, σαν εργασία να φτιάξει μια θεωρία συνωμοσίας στα πλαίσια ενός μαθήματος που διδάσκεται το τι είναι θεωρία συνωμοσίας τελικά και το πώς συνθέτεται. Χτίζοντας αυτή τη θεωρία συνωμοσίας, η ιστορία πηγαίνει στο παρελθόν και διαδραματίζει αυτή όντως η ιστορία που έχει να κάνει με τον κώδικα των απαγορευμένων βιβλίων. Και παράλληλα με το παρόν, αρχίζει κάποια στιγμή ο ήρωας, με βάση διάφορα σημάδια mm-hmm. που εμφανίζονται στο βιβλίο φυσικά, να πιστεύει ότι αυτά δεν είναι απλά συνωμοσία, αλλά είναι πραγματικότητα. Και κάπου χάνεται το μέτρο. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν μπορώ φυσικά να πω άλλα για την πλοκή, διότι θα χαλάσω το suspense σε όσο ενδεχομένως το διαβάσουμε. Πάντως, διαβάζοντάς το, η ροή της ιστορίας είναι γρήγορη, είναι αρκετά έντονη και σε κάποια σημεία, ακόμα και το μπέρδεμα των ιστορικών προσώπων με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές, γίνεται πολύ ομαλά, έρχεται πολύ όμορφα και ομαλά. Τουλάχιστον για όλους εμάς που το διαβάσαμε, καταλήξαμε εκεί. Θέλω να μου πείτε, είναι για να πετύχει η συγγραφή ενός βιβλίου, τι χρειάζεται να εμπεριέχει μέσα, τι ανάγκη έχει ο αναγνώστης πλέον στην εποχή την οποία ζούμε? Είναι... Και αν θέλετε, για να μην σας διακόπτω, αν και δεν έχετε πρόβλημα εσείς, είστε... Θα μην ξεφύγουμε τις ερωτήσεις, οπότε... Ποια η διαφορά του παλαιότερου αναγνώστη, του αναγνώστη των παλαιότερων εποχών, με τον τώρα, με τον τωρινό? Υπάρχουν πολλοί αναγνώστες, ο καθένας έχει τις δικές του ανάγκες. Η αλήθεια είναι ότι όταν γράφεις, πρέπει λίγο να καταλάβεις στο μυαλό σου να γράφεις για σένα ή για τους άλλους. Και πώς μπορείς να κρατήσεις μια ισορροπία. Θέλω να πω, ο αναγνώστης σήμερα, mm-hmm. τουλάχιστον στα best seller, θέλει κάτι γρήγορο, κάτι εύπεπτο, με πλοκή, suspense. Να μην κουράζει και να μην. Με ανατροπές, να έχει αγωνία mm-hmm. και να φτάνει σε ένα τέλος που να είναι απλό και ξεκάθαρο και να τελειώνει εκεί. Όμως τα κλασικά βιβλία στα οποία έχουμε διαβάσει έχουν άλλο βάθος, πολλά από αυτά. Ας πούμε, ο αγαπημένος συγγραφέας ήταν ο Ουμπέρτο Έκο. Είχε βιβλία τα οποία σταματούσαν την πλοκή και αρχίσαν οι ήρωες να φιλοσοφούν ή να ασχολούνται με άλλα πράγματα παράλληλα, δίνοντας στο βιβλίο άλλο βάθος και άλλες ιδιαιτερότητες, τις οποίες ο σημερινός αναγνώστης δεν έχει την υπομονή να κάτσει και να τα διαβάσει. Και το χρόνο δεν έχει. Και το χρόνο. Και αυτό το βλέπω και σε μένα. Είναι πολύ σημαντικός ο χρόνος. Οπότε τα βιβλία έχουν γίνει πιο γρήγορα. Βέβαια, δεν έχει να κάνει ο αναγνώστης διαφορά μόνο ανάμεσα σε εποχές, αλλά αναγνώστης από αναγνώστη είναι διαφορετική. Πώς εκλαμβάνει ο κάθε αναγνώστης
αυτά που διαβάζει. Το ίδιο βιβλίο, αν το διαβάσουμε διαφορετικοί άνθρωποι, θα έχουμε διαφορετικά εντελώς συμπεράσματα. Mm-hmm. Και αυτό είναι το ωραίο της ανάγνωσης. Ότι είναι ένα βίωμα το οποίο γεννιέται μέσα μας και το κάθε βιβλίο είναι δικό μας τη στιγμή που το διαβάζουμε. Δεν είναι ούτε του συγγραφέα ούτε κανενός άλλου. Είναι απλά ένας δικός μας κόσμος. Κύριε Καλοκύρη, πώς κατασκευάζεται μια θεωρία συνωμοσίας, κατά την άποψή σας? Θεωρίες συνωμοσίας, είμαστε μαθημένοι από όλα αυτά που έχουμε ζήσει και όλα αυτά που έχουμε ακούσει και έχοντας πλέον και την ιστορία για να εξετάσουμε. Ιστορίες συνωμοσίας, θα έλεγα, κατά τη γνώμη μου, είναι απλά γυαλιά. Γυαλιά χρωματιστά με τα οποία βλέπουμε τον κόσμο. Αν φορέσουμε μπλε γυαλιά, θα τα βλέπουμε όλα μπλε. Αν φορέσουμε πράσινα, θα τα βλέπουμε όλα πράσινα. Έτσι λοιπόν, θεωρούμε σαν δεδομένα κάποια πράγματα ότι συμβαίνουν, όπως για παράδειγμα ότι έλεγε ότι όλοι οι Εβραίοι είναι κλέφτες και απατεώνες, και θεωρώντας αυτό ως δεδομένο, έτσι βλέπουμε τον κόσμο. Άρα, η θεωρία συνωμοσίας πάσχει στο ότι παίρνουμε ως δεδομένο αυτό το οποίο πρέπει να αποδειχτεί. Και με αυτό το δεδομένο πάμε και αντιμετωπίζουμε τα πάντα γύρω μας. Είναι μια ασθένεια του μυαλού, το οποίο δεν είναι εύκολο να καταπολεμηθεί όταν συμβαίνει, και πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε καν πότε είμαστε θύματα μιας θεωρίας ή πότε κάτι είναι πραγματικότητα. Γιατί και η πραγματικότητα καμιά φορά δεν είναι μία, αλλά είναι διαφορετική ανάλογα από ποια οπτική. Ποια οπτική το βλέπει κανείς. Το βλέπει κανείς. Υπάρχει αιμονή? Πιστεύετε ότι υπάρχει αιμονή? Και αν ναι, πώς κατηγοριοποιείται αυτή η αιμονή? Αιμονή πάνω σε τι? Στο οτιδήποτε. Και σε αυτά που έχετε, και στο βιβλίο που, στην ιστορία των σκιών, βλέπουμε μία αιμονή να υπάρχει. Αλλά γενικότερα, εγώ θέλω να μου πείτε, είστε και νομικός, δεν θα το ξεχάσουμε αυτό ποτέ, υπάρχουν πολλές αιμονές στους ανθρώπους. Πώς τις κατηγοριοποιείτε? Όλοι πιστεύω λίγο πολύ έχουμε κάποιες αιμονές. Και γιατί δημιουργούνται τόσο σε τόσο μεγάλο βαθμό στους ανθρώπους? Όλοι έχουμε κάποιες αιμονές ανάλογα με τις περιόδους που ζούμε. Δηλαδή, μπορεί ξαφνικά να σου εμφανιστεί ένα πρόβλημα, το οποίο να σου γίνει αιμονή και να νομίζεις ότι τα πάντα εξαρτώνται από αυτό. Και όταν αργότερα το δεις ψύχρεμα, να δεις ότι τελικά δεν ήταν τίποτα. Mm-hmm. Ήταν απλά ένα πρόβλημα που φέρνει ζωή μπροστά και ξαναφέρνει. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι είμαστε επιρρεπείς στις αιμονές. Και αυτό γίνεται είτε από ανασφάλεια και φόβο, από μια κατάσταση που μας δημιουργεί άγχος και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, είτε γιατί κάτι μας παθιάζει τόσο πολύ. Στο βιβλίο μου, στο μυθιστόρημα, αυτό που με συνάπησε πιο πολύ, πέρα από την πλοκή, την εξωτερική, δηλαδή το τι συμβαίνει, ήταν η εσωτερική πλοκή. Το πώς δηλαδή ένας άνθρωπος, κατά τα άλλα αθρολογιστής, υγιής και απόλυτα λειτουργικός, μπορεί ξαφνικά να αρχίσει να χάνει το μυαλό του, γιατί θα μπλεχτεί μέσα σε μια αιμονή που δημιούργησε ο ίδιος, μέσα στο μυαλό του. Και η ψυχολογία παίζει όλο σε αυτό, και πιστεύω ότι οι άνθρωποι είμαστε όχι μόνο πολύπλευροι, αλλά και απρόβλεπτοι. Θέλει θάρρος να μπορέσεις να βγεις έξω μόνος σου με τους φόβους σου και να τους αντιμετωπίσεις? Πόσο εύκολο πλέον είναι, πιστεύετε? Είναι πολύ δύσκολο. Πολλές φορές προτιμούμε να κρυβόμαστε. Όταν αντιμετωπίζεις μια κατάσταση, επιλέγεις ή μένεις στάσιμος, ή φεύγεις ή το αντιμετωπίζεις. Το πιο θαραλέο είναι να βγεις μπροστά και να το αντιμετωπίσεις εδώ και τώρα, αυτό που σε φοβίζει. Αυτός είναι ο πιο θαραλέος τρόπος να αντιμετωπίζεις ζωή. Αλλά και πάρα πολύ δύσκολος. Είναι πάντα εύκολος. Και νομίζω ότι είναι και απόρρια του τρόπου ζωής, μέσα στην κοινωνία την οποία ζεις, που δεν σου δίνει και τη δυνατότητα να μπορέσεις να το κάνεις αυτό πράξη. Ναι, αλήθεια ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι και πολλές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Πολλά τα άγχη, πολλές στεναχώριες, τα εμπόδια που θεωρούμε καθημερινά ότι έχουμε μπροστά μας, όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν. Και ακόμα και οι ειδήσεις τις οποίες λαμβάνουμε καθημερινά, είναι κατά κάποιον τρόπο δημιουργούν ένα σύνδρομο ενός μαύρου κόσμου. Τι προϋποθέτει αυτό? Δηλαδή, για να το πετύχει, για να μπορέσει κάποιος άνθρωπος να πετύχει την πληρότητα, τι υπέρβαση πρέπει να κάνει? Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτή αυτή η πληρότητα στον απόλυτο βαθμό από έναν άνθρωπο. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι ποτέ δεν θα είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι για πάντα. Ακόμα και να νιώσουμε την πληρότητα, αυτή θα είναι στιγμιαία. Γιατί έτσι είμαστε και δεν είναι κακό. Δεν πειράζει να είμαστε αναχωρημένοι. Δεν πειράζει μια μέρα να μην έχουμε όρεξη. Δεν έγινε και κάτι. Έτσι είναι. Απλά θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι με αυτά που έχουμε μπροστά μας, και αυτό θα μου πείτε, το λες εκ του ασφαλούς. Γιατί όταν κάτι συμβεί, σε όποιον συμβεί και είναι σημαντικό, θα στεναχωρηθεί και είναι απόλυτα ανθρώπινο. Αυτό για να μπορέσει να το πετύχει κάποιος, μπορεί να χρειαστεί να πληγώσει ακόμα και ανθρώπους που πραγματικά αγαπά.
και έχει αφιερώσει τη ζωή του σε αυτούς. Πιστεύετε ότι θέλει πολύ περισσότερο θάρρος για να το κάνει αυτό? Θέλει πολύ θάρρος το να είσαι απόλυτα ειλικρινής στους ανθρώπους γύρω σου. Ακόμα το δέχονται τόσο εύκολα όμως πλέον οι άνθρωποι? Ακόμα και στον ίδιο στον εαυτό να είσαι ειλικρινής θέλει θάρρος. Καμιά φορά είναι πιο εύκολο με ψεματάκια να γλιτώνεις από συγκρούσεις. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα πάντα κακό. Όμως στα σημαντικά της ζωής πρέπει να είσαι ειλικρινής κυρίως με τον εαυτό σου και με τους ανθρώπους γύρω σου. Και η ειλικρίνεια έχει κόστος. Γιατί δεν δέχονται εύκολα οι άνθρωποι την απόλυτη ειλικρίνεια. Όταν όμως μένεις σε εκείνα τα αποθυμένα που τα καταχωνιάζεις μέσα σου και δεν τα αφήνεις να βγουν στην επιφάνεια, όλα τα όνειρά σου που δεν τα κάνεις πράξη, ενώ ονειρεύεσαι καθημερινά να κάνεις κάποια πράγματα, πιστεύετε ότι όλα αυτά τα αποθυμένα δεν θα έχουν ένα μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο σε όλους τους ανθρώπους και κυρίως αυτούς που αγαπάμε? Έτσι ακριβώς, το πιστεύω. Καλό είναι όλοι μας, τα όνειρά μας, σε ένα βαθμό να τα ακολουθούμε. Δηλαδή, το όνειρο κάποιου μπορεί να είναι συγγραφέας, κάτι το οποίο φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ έχω εκδώσει κάποια βιβλία, όπως είπατε, αλλά απέχω πολύ από το να είμαι αναγνωρισμένος συγγραφέας και όχι μόνο εγώ, πάρα πολλοί άλλοι νέοι άνθρωποι. Μα εσείς δεν έχετε και χρόνο, αφού ασχολείστε με τη νομική, με τα κοινά, οπότε. Εννοώ ότι σήμερα είναι πολύ δύσκολο σαν επάγγελμα να είναι κάποιος συγγραφέας, να είναι ζωγράφος, να είναι μουσικός, να είναι ηθοποιός, να ασχολείται με τη τέχνη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, ακόμα και το να πάρω και να γράψω κάτι για εμένα, ένα δίηγημα, είναι ένα βήμα προς το όνειρό μου, το να κάνω αυτό. Ό,τι και να είναι αυτό λοιπόν το όνειρο που έχουμε, η αρχή είναι να κάνω μικρά βήματα, πολύ μικρά βήματάκια, τα οποία θα με βοηθήσουν εμένα να νιώθω καλύτερα. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα μια οργανωμένη προσπάθεια συγκέντρωσης, απόλυτης εξουσίας και καθυπόταξης κάθε αντίστασης? Αυτό είναι και από το εξώφυλλο του βιβλίου μου. Ακριβώς. Και ακριβώς αυτό ήταν και η λογική της απαγορευμένης γνώσης. Δηλαδή, συγκεντρώνοντας τη γνώση και έτσι ώστε να μην είναι προσιτή στο κοινό, με αυτόν τον τρόπο οργανωμένα καθυποτάσσω κάθε αντίσταση. Και αυτό δεν είναι κάτι μόνο που ανήκει στο παρελθόν. Βλέπουμε ακόμα και σήμερα σε πολλές χώρες του κόσμου να λογοκρίνονται τα social media, να λογοκρίνεται το διαδίκτυο, οι πληροφορίες να είναι κατευθυνόμενες και στις ειδήσεις και παντού, έτσι ώστε δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν πραγματικά οι πολίτες τι συμβαίνει γύρω τους. Και αυτό για εμένα, το να ελέγχεις την πληροφορία και τη γνώση, είναι ακριβώς η πιο επιτυχημένη προσπάθεια οργανωμένη καθυπόταξης της πολιτικής αντίστασης και όχι μόνο. Ο κώδικας των απαγορευμένων βιβλίων είναι γεγονός. Άρα σε ποιους εναπόκειται να προστατεύσουν την απαγορευμένη γνώση? Στο μυθιστόρημα Ιστορία των Σκιών εναπόκειται στον προστάτη της γνώσης, έναν φιλόσοφο Έλληνα εκείνης της εποχής και στους συντρόφους του, με ένα σχέδιο που καταστρώνουν να σώσουν τα βιβλία από την καταστροφή. Και έτσι οι ήρωες αυτοί είναι και λίγο εξειδικευμένοι, διότι είναι ενάρετοι. Ο σκοπός τους είναι ενάρετος και αυτό το αισθάνεται ο συγγραφέας. Θέλω να πω ότι το βιβλίο είναι και ένας εξειδικευμένος κόσμος πολλές φορές της πραγματικότητας, γιατί παρουσιάζει όπως ήταν ιστορίες παλιά για τους υπότες και για όλα αυτά τα μαγικά πράγματα, έναν άλλο κόσμο όπου τα πράγματα είναι πολύ πιο μαγικά και απλά, γιατί η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Το ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός, ηθικός και ανήθικος, είναι τελείως διαφορετικό από ποια σκοπιά το βλέπεις και από τις αρχές του καθενός. Εννοείται. Παίζει καθοριστικό ρόλο ποιες είναι οι αρχές. Είστε ένας νέος άνθρωπος. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, πιστεύετε, που χαρακτηρίζουν τη νέα κοινωνία και κυρίως τους νέους ανθρώπους πλέον? Θα σίγουρα μπορεί να περιμένετε να ακούσετε μια απογοητευτική απάντηση. Απλά θα σας πω μια εμπειρία μου πρόσφατα από ένα γυμνάσιο που σε μια εκδήλωση που κάνει για τα βιβλία με κάλεσαν να μιλήσω σαν συγγραφέας με τα παιδιά. Και είδα τόσο πολύ ενδιαφέρον από τα παιδιά γυμνασίου για τα βιβλία, για τη δημιουργική συγγραφή, για την ποίηση, για τη λογοτεχνία του φανταστικού. Φτιάξαν μια ιδανιστική βιβλιοθήκη με βιβλία που φαίναν τα παιδιά και μοιράζαν μεταξύ τους βιβλία. Η ελπίδα υπάρχει και οι νέοι τους υποτιμούν πάρα πολύ. Και την έγενια που έχει, είναι πανέξυπνη, πολύ καλά κατατισμένη τεχνολογικά, με πολύ πιο ανοιχτούς ορίζοντες ακόμα και από μένα, που είμαι στην ηλικία των 30 πλέον και. Νεότατος είσαι. Σε σχέση με τους εφήβους και τους νέους. Και παρά τους κινδύνους και τις προκλήσεις, πιστεύω ότι αυτή η γενιά θα μας εκπλήξει πάρα πολύ ευχάριστα στο μέλλον. Υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για μια ουσιαστική αλλαγή? Θέλετε από το κράτος,
θέλετε από την παιδεία, θέλετε από την οικογένεια. Αυτή η απάντηση είναι λίγο πιο απογοητευτική, γιατί κατά τη γνώμη μου ουσιαστική αλλαγή προϋποθέτει ότι θα αλλάξουμε εμείς οι άνθρωποι. Και όχι μόνο εγώ και εσείς, αλλά όλοι μαζί, λίγο πολύ, άλλος λίγο, άλλος περισσότερο. Με το να είμαστε πιο μορφωμένοι, με το να είμαστε πιο καλλιεργημένοι, όχι αναγκαστικά να πάμε στα πανεπιστήμια, απλά να έχουμε άλλες ευαισθησίες εννοώ. Και αυτό θέλει χρόνο. Κύριε και επειδή θέλει χρόνο. Η βάση για να γίνουν όλα αυτά δεν είναι η οικογένεια. Όταν η οικογένεια νοσεί, και καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω, όταν τα ζείτε καθημερινά λόγω της ιδιότητάς σας, της δουλειάς σας ως νομικός, βλέπουμε ότι δεν είναι η σωστή βάση αυτή. Υπάρχουν προβλήματα και τα προβλήματα δημιουργούνται είτε από έλλειψη χρόνου, είτε από αδιαφορία, που με λυπεί ως γονέα, θα το λέω αυτό το πράγμα, που δείχνουν οι γονείς προς τα παιδιά τους. Γενικότερα, δεν είναι η οικογένεια αυτή που έπρεπε να είναι. Οπότε, η μεγάλη ευθύνη πέφτει εκεί, για να δώσουμε σωστούς ενήλικους πολίτες στην κοινωνία. Γι' αυτό λέω, οι συνθήκες είναι αυτές που πρέπει να είναι. Σίγουρα προβληματιζόμαστε όλοι με όλα αυτά που ακούμε. Τις σημερινές οικογένειες και για το πώς λειτουργούν απέναντι στα παιδιά τους. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι οι οικογένειες του σήμερα είναι πολύ πιο προστατευτικές από τις οικογένειες του χθες. Κάνει καλό όμως αυτό, πιστεύετε? Σε ένα βαθμό. Από εκεί και πέρα είναι θέμα μίμησης. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο βλέπει τους δύο γονείς να είναι όλη μέρα στον καναπέ και να μην κάνουν με τα κινητά τους όλη μέρα, για παράδειγμα, θα κάνει το ίδιο. Είναι δεδομένο. Επομένως, πρέπει λίγο να δούμε και το πώς συμπεριφέρονται οι γονείς όχι μόνο απέναντι στα παιδιά, αλλά πώς ζουν οι ίδιοι. Γιατί το παιδί μιμείται, μαθαίνει και πρότυπα συμπεριφοράς. Αλλά η οικογένεια είναι το Α και το Μ. Αν από εκεί δεν μπουν σωστές βάσεις, το σχολείο που έχει ένα βοηθητικό ρόλο, δεν μπορεί εύκολα να κεντρήσει από μόνο το ενδιαφέρον για τα βιβλία, για τη δημιουργικότητα, για την τέχνη, για την παραγωγικότητα και για πολλά άλλα πράγματα στη ζωή. Και είναι και λογικό. Το παιδί, όταν έρχεται στη ζωή, τους ανθρώπους που έχει καθημερινά είναι οι γονείς του. Αν οι γονείς του δεν του δώσουν τα κατάλληλα εφόδια, όσο και ο δάσκαλος να προσπαθήσει και με τους νόμους που υπάρχουν, που δεν επιτρέπουν πλέον και στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν αυτά που εφάρμοζαν παλαιότερα. Και νομίζω ότι είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα, τουλάχιστον στη δική μου τη γενιά. Τώρα βλέπεις, πάει να πει κάτι ο δάσκαλος, πάει να συμβουλέψει και το παιδί του αντιμιλά και του φέρεται με το χειρότερο τρόπο. Και το χειρότερο έχει πάψει ο σεβασμός να υπάρχει δυστυχώς στα νέα άτομα. Το χειρότερο είναι όταν ο δάσκαλος μετά φωνάξει το γονέα για να κάνει την παρατήρηση. Ακριβώς. Ο γονέας θα κάνει παρατήρηση στο δάσκαλο πλέον, γιατί δεν φέρθηκε καλά στο παιδί του. Κάτι το οποίο στα παλιά χρόνια νομίζω ότι δεν υπήρχε. Άρα να μην ζητάμε ευθύνες στα νέα τα παιδιά μόνο, γιατί η δική μας γενιά και οι παλαιότερες γενιές οφείλονται για πολλά δεινά. Πιστεύω πολλά μικρά πράγματα μπορεί να κάνει ένας γονιός για να βοηθήσει το παιδί του. Δηλαδή, εκεί που κάθονται, ας αφήσει το κινητό, ας πιάσει ένα βιβλίο. Ας πάει και ένα παιδικό βιβλίο. Μόνο που θα βλέπει το παιδί. Και να μην διαβάζει την πραγματικότητα, δεν έχει σημασία. Δίνει ενάγματα. Ή να λύσει ένα puzzle αντί να βλέπουν μια ταινία. Η ελευθερία στην εποχή μας ή και παλαιότερα είναι σκοινιά κομμένα. Τι θέλω να πω. Η ελευθερία, όπως μπορούμε να την εννοήσουμε, ο καθένας με το δικό του το μυαλό. Αλλά μία είναι η ελευθερία. Έχουμε ελευθερία σκέψης, ελευθερία λόγου, ελευθερία γραφής, ελευθερία το να λέμε αυτό που πιστεύουμε, αυτό που αισθανόμαστε, και παλαιότερα και τώρα. Είναι σκοινιά κομμένα. Και τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι μήπως δεν μας αφήνουν, δεν μας δίνεται το περιθώριο, δεν μας δίνεται η δυνατότητα να εκφράζουμε με τον τρόπο που πρέπει να εκφράζουμε και με τον τρόπο που μας ολοκληρώνει όλο αυτό. Λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι για όλα. Είμαστε όμως. Πόσο πραγματικά απολαμβάνουμε αυτή την ελευθερία, τι κάνουμε για αυτήν. Δηλαδή, το να μπορούμε να λέμε την άποψή μας παντού είναι ένα θέμα, αλλά ποιος ακούει και για ποιο λόγο. Άρα η ελευθερία θέλει αγώνες και θυσίες, ακόμα όσο δεδομένη και να θεωρείται ότι είναι, οι οποίες δεν αφορούν μόνο το κοινωνικό σύνολο, αφορούν τον καθένα από εμάς προσωπικά. Και ακόμα και για την πολιτική ελευθερία μπορεί να θεωρείται δεδομένη σήμερα,
Το υποθέτει το ότι ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος και συμμετέχει με όποιον τρόπο μπορεί. Και δεν είναι αντελώς αδιάφορος για όλα όσα συμβαίνουν γύρω του, γιατί εύκολα χάνεται η ελευθερία όταν δεν την εκτιμούμε και δεν επαρυπνούμε για αυτήν, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος, όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε, είναι αμιλητός, θα ήθελα πριν κλείσουμε να μου πείτε εν κατακλείδη για τα συγγράμματά σας αυτά. Είναι δύο πάρα πολύ ωραία βιβλία που πραγματικά αξίζει ο κόπος να ασχοληθεί κάποιος, να αφιερώσει χρόνο και να τα διαβάσει. Μέσα από αυτά βγαίνουν άλλα συμπεράσματα, άλλες έννοιες. Μπορεί να είναι για τον πολύ κόσμο λίγο δυσνόητες, αλλά εάν πραγματικά καθίσει και ασχοληθεί, πραγματικά το αποτέλεσμα θα είναι καταπληκτικό. Τι θέλετε να πείτε για τους νέους ανθρώπους και κυρίως αν, για τη συγγραφή, να ασχοληθούν με τη συγγραφή βιβλίων, αν είναι κάτι εσωτερικό, βγαίνει κάτι από μέσα τους. Να διαβάζουν, γιατί δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα, και να γράφουν χωρίς φόβο, είτε για τους εαυτούς τους είτε για τους φίλους τους. Χωρίς φόβο. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα το να δημιουργήσει, να ζωγραφίζουν, να τραγουδούν, να παίζουν μουσική. Όλα αυτά είναι μορφές εκφράσεις της δημιουργικότητας. Και πόσο άγχος μπορεί να διοχετευτεί μέσω από αυτή την οδό, είναι απίστευτο συνέστημα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τα βιβλία μου είναι δύο μέχρι στιγμής, ετοιμάζεται και τρίτο να πω. Το οποίο και εύχομαι να... Θα είναι πάλι μυθιστόρημα, πάλι λογοτεχνία. Και το πρώτο εξ αυτών των νέων άθημα μεταφράζεται στη Γαλλία, είναι και πρώτη φορά που το λέω, από την αλήθεια. Και θα κυκλοφορήσει σύντομα στα βιβλιοπωλεία της Γαλλίας, συνεργασία φυσικά με εκδοτικό της Γαλλίας, το Μικρούλι. Εύχομαι όλα αυτά που έχετε μέσα σας να τα εξωτερικεύετε με το να γράφετε τέτοια καταπληκτικά βιβλία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Κυρίες και κύριοι, μία άλλη εκπομπή έλαβε τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.